Οι ιδέες δεν γνωρίζουν από πανδημίες, ούτε χρειάζονται ιδανικές συνθήκες για να αναπτυχθούν. Το ίδιο και η τέχνη. Φέτος, πολλοί κομμωτές εκμεταλλεύτηκαν στην πραγματικότητα τα κενά διαστήματα αυτής της παράξενης χρονιάς για να προχωρήσουν παρακάτω την τέχνη τους και το επάγγελμά τους. Πάμε να δούμε τις ιστορίες τους. Ο Θοδωρής Οικονομάκης είναι ένας ανήσυχος δημιουργός με πάθος και για τα μαλλιά αλλά και για την εξέλιξη. Έχοντας καταλάβει τη στροφή προς την digital εποχή ήδη από το 2005, το 2009 δημιούργησε το δικό του κανάλι στο YouTube και στην πραγματικότητα έγινε ο πρώτος Έλληνας digital hair expert. Μέσα στην πανδημία πρωτοπόρησε ξανά και δημιούργησε το Hair Community Greece TV. Είναι η πρώτη παγκόσμια πλατφόρμα υβριδικής συνδρομητικής τηλεόρασης από κομμωτές για κομμωτές με εκπαιδευτικό υλικό υψηλής ποιότητας. Ο Θοδωρής Οικονομάκης είναι εδώ. Γεια σας. Γεια σας. Πώς έγινε όλο αυτό, πώς το αποφασίσατε το 2009? Βλέποντας την ανάγκη οι γυναίκες, οι καταναλώτριες να ενημερωθούν σχετικά με τα μαλλιά και παρατηρώντας ότι στο YouTube δεν υπήρχε επαγγελματικό περιεχόμενο, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε το πρώτο τότε YouTube κανάλι, το οποίο θα ενημερώνει τις καταναλώτριες με σωστές επαγγελματικές συμβουλές. Και τώρα έγινε μια ολόκληρη υβριδική τηλεόραση. Τι θα πει αυτό, δηλαδή τι βρίσκει κάποιος εκεί? Σκοπός μας ήταν, δημιουργώντας την κοινότητα του Hair Community Greece, να ενώσουμε όλους τους κομμωτές, να δώσουμε τη δυνατότητα στην επαγγελματική ελληνική κομμωτική κοινότητα να μπορέσει μέσα από αξίες να μοιραστεί τη γνώση. Έτσι λοιπόν, δημιουργήσαμε την πρώτη παγκόσμια συνδρομητική υβριδική τηλεόραση, ακριβώς, από κομμωτές για κομμωτές. Αυτό είναι μια καινοτομία η οποία έχει κερδίσει ουσιαστικά η κοινότητά μας και είναι άξιο λόγου, να το πω έτσι, για κάθε επαγγελματία ο οποίος θέλει να εξελίξει τις γνώσεις του και να μοιραστεί την τεχνογνωσία του. Είχατε από την αρχή ανταπόκριση ή χρειάστηκε λίγο να πιέσετε και να πείσετε? Θεωρώ ότι η ανταπόκριση ήταν τεράστια, είναι πάρα πολύ μεγάλη και από τους κομμωτές οι οποίοι ήδη αναγνωρίζουν την προσπάθειά μας, γιατί μοιραζόμαστε τη γνώση τα μέλη της κοινότητας μεταξύ τους, στην υψηλότερη ποιότητα που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, από τη μία, και από την άλλη μας δίνεται η δυνατότητα να ανταλλάξουμε τεχνογνωσία με το ελάχιστο κόστος, σε συνεχή ροή και συνεχή πρόγραμμα το οποίο δημιουργούμε μέσα στο community. Υπάρχει και κάποιο άλλο σχέδιο? Γίνονται πολλά πράγματα και όσο αναπτύσσονται οι κοινότητες και όσο αναπτύσσεται η κοινωνία, σίγουρα εξελίσσουμε και εμείς την τεχνογνωσία και κάνουμε πράγματα για το community. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για περισσότερα από 40 χρόνια στην Ελλάδα, η Haute Coiffure Française ορίζει τις τάσεις στην υψηλή κομμωτική τέχνη. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για ένα elite club στο οποίο συμμετέχουν οι κορυφαίοι hair artists από όλο τον κόσμο. Το 2020, το club επανεφήβρε την καλλιτεχνική και εκπαιδευτική του δράση, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο ακόμη πιο δημιουργικό. Δίπλα μας είναι ο Νίκος Κεφάλας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ελληνικού τμήματος. Τι λοιπόν συνέβη το 2020 διαφορετικό? Αποφασίσαμε ότι σαν Ελλάδα θα πρέπει να βγούμε πιο μπροστά. Τι ακριβώς κάνατε δηλαδή? Δημιουργήσαμε μέσα στον θεσμό το δικό μας περισσότερη εκπαίδευση για τα μέλη μας σε advanced και avant-garde επίπεδο. Δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν είναι μια εκπαίδευση βασική, είναι μια εκπαίδευση σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο κομμωτικής. Είναι εκπαίδευση για το πιο υψηλό επίπεδο κομμωτικής. Και τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και πέρα? Σκοπεύουμε το κλαμπ σαν ελληνικό τμήμα πλέον, σαν Ελλάδα, να εξαπλωθούμε σε όλη τη χώρα με πάρα πολλά μέλη. Ήδη έχουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση και πιστέψτε με ότι σαν Haute Coiffure Ελλάδας μέσα στα επόμενα χρόνια θα δούμε τελείως διαφορετικά την κομμωτική στη χώρα μας. Τι προϋποθέσεις χρειάζονται για να γίνει κάποιος μέλος? Πρώτα απ' όλα κάποιος να είναι ιδιοκτήτης κομμωτηρίου, να είναι ένα κομμωτήριο όπως το ονομάζουμε εμείς από μεσαίο επίπεδο και πάνω και κυρίως να έχει πολύ πολύ όρεξη και διάθεση για καλλιτεχνική δημιουργία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να γίνουμε πάρα πολύ περήφανοι γιατί το Haute Coiffure Greece. Το lockdown αποτέλεσε απλά την αφορμή για να πραγματοποιήσει ένα όνειρο που το είχε πολλά χρόνια στο κεφάλι του. Τη δημιουργία μιας κοινότητας κομμωτών, η οποία θα μπορεί να ανταλλάσσει απόψεις, να εκπαιδεύεται, αλλά και να μαθαίνει τα νέα του κλάδου. Έτσι κάπως δημιουργήθηκε το Hairdressing News, το οποίο πλέον αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα ενημέρωσης για όλη την κομμωτική κοινότητα.
Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Κλάθ, μπράβο, συμπλήρωσέ με. Το Hair Dressing News, όντως, ήταν μια ιδέα που είχε πρωτοξεκινήσει το 2006. Παρ' όλα αυτά δεν το είχαμε παρουσιάσει γενικότερα στον κόσμο, αλλά μέσα στο πρώτο lockdown είδαμε ότι έχει παρουσιαστεί ανάγκη να ενημερωθεί και ο επαγγελματίας κομμωτής, αλλά και το ευρύ κοινό, σχετικά με το τι συμβαίνει στον χώρο της κομμωτικής. Έτσι λοιπόν, συσπηρώθηκε όλο το community ουσιαστικά των κομμωτών μέσα σε μία ομάδα, στο Facebook σε πρώτη φάση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή απαριθμούμε γύρω στα 4.500 μέλη. Μπράβο! Είτε ιδιοκτήτες κομμωτηρίων, είτε επαγγελματίες κομμωτές, οι οποίοι ενημερώνονται, ανταλλάσσουν απόψεις και αλληλεπιδρούν σύμφωνα με τα νέα ή οτιδήποτε τέλος πάντων παρουσιάζεται υπό μορφή live events μέσα στο Facebook του Hair Dressing News. Από εκεί όμως και μετά ήρθε και το website. Ένα πόρταλ, το hairdressingnews.com, το οποίο ξεκινάει από την Ελλάδα, είναι μια ελληνική προσπάθεια και σκοπός είναι κάποια στιγμή να βγει και στο εξωτερικό. Έχεις και άλλα σχέδια? Υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια για το μέλλον. Το Hair Dressing News σκοπός είναι να γίνει το όχημα, έτσι ώστε να βγαίνει όλη αυτή η εικόνα προς τα έξω και να ενημερώνεται από επαγγελματία στο ευρύ κοινό, γύρω από τις τάσεις για τα μαλλιά, γύρω από την εκπαίδευση της κομμωτικής, γύρω από το ό,τι συμβαίνει γενικότερα στον χώρο που λέγεται κομμωτική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Εύχομαι να τα κάνεις όλο πραγματικότητα. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Έχοντας την ανάγκη για ακόμη περισσότερη καλλιτεχνική έκφραση, ο Κωνσταντίνος Καβράκος δημιούργησε το Hairflix, μια σειρά επεισοδίων στο YouTube, στα οποία μοιράζεται μαζί μας την καλλιτεχνική του ματιά και την εξειδίκευσή του. Ο Κωνσταντίνος Καβράκος είναι στα Τρίκαλα και θα μιλήσουμε μαζί του μέσω Skype. Κωνσταντίνε, πώς αποφάσισες να φτιάξεις το Hairflix και κυρίως συγχαρητήρια για αυτό το υπέροχο όνομα? Γεια σας. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Λοιπόν, το 2013. Ξεκίνησα το κανάλι μου στο YouTube με όνομα Κωνσταντίνος Καβράκος φυσικά, το οποίο περιλαμβάνει fashion film, promo με διάφορες τεχνικές, προϊόντα και τάσεις σε συνεργασία πάντα με την Kérastase και τη L'Oréal. Τι ακριβώς περιέχει το Hairflix? Το Hairflix είναι μία νέα τάξη πραγμάτων που συνδυάζει νέα trends και τεχνικές με το σινεμά, έτσι ώστε να δίνει περισσότερο συνέστημα στο πάθος μας που είναι η κομμωτική, σε mini stories για hair and beauty. Τι σκοπεύεις να κάνεις το 2021? Το 2021 αναμένεται πάρα πολύ δυνατό, γιατί ετοιμάζουμε τη δεύτερη σεζόν μας. Θα είναι ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και θα συναντάμε hair artist, που ο καθένας θα έχει το κάτι διαφορετικό στο χρώμα, σε κούρεμα, σε hair style, σε avant-garde. Αλλά μέχρι τότε έχουμε συνθέσει μία σειρά επεισοδίων στο προσωπικό μου εργαστήριο, πάρα πολύ ωραίο, σας προτείνω να το παρακολουθήσετε, το οποίο λέγεται Hairflix Lab. Μπράβο, μου αρέσει πολύ που το κάνεις τόσο οργανωμένα. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Της ενώνει η αγάπη τους για την κομμωτική και προφανώς η φιλία τους. Η L'Oréal Pro Artists, η Ιωάννα Τζίγκα και Σίση Βυσβάρδη αποφάσισαν το 2020 να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δώσουν συμβουλές στις γυναίκες μέσα από το δικό τους κανάλι στο YouTube με τίτλο The Hair Expert by Ιωάννα and Σίση. Πώς γνωριστήκατε και πώς αποφασίσατε με τη φίλη σου πλέον να δημιουργήσετε ένα δικό σας κανάλι στο YouTube? Με την Ιωάννα γνωριστήκαμε στη L'Oréal, στην ομάδα των Pro Artist, και από την αρχή της συνεργασίας μας, δουλεύοντας on stage, καταλάβαμε ότι υπάρχει μία χημεία μεταξύ μας. Και πώς αποφασίσατε να κάνετε ένα κανάλι, πια να συνεργαστείτε, πιο στενά οι δυο σας? Αυτή την απόφαση την πήραμε μέσα από το lockdown νούμερο 1 με την Ιωάννα. Αποφασίσαμε να κάνουμε κάποια live μέσω Instagram και είδαμε ότι μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η επαφή. Πώς από τα live στο Instagram αποφασίσατε τελικά να φτιάξετε ένα ολόκληρο κανάλι στο YouTube? Αυτό έγινε από την αγάπη του κοινού, που ζητούσε όλο και περισσότερες πληροφορίες, πιο αναλυτικές, που μόνο μέσα από ένα ολοκληρωμένο επεισόδιο στο YouTube θα μπορούσαμε να δώσουμε τόση πληροφορία για την επαγγελματική περιποίηση των μαλλιών. Είχε μεγάλη απήχηση και στους συναδέλφους μας. Μας αγκάλιασαν και εκείνοι, μας υποστήριξαν, και τώρα πια στα social media περισσότερο μας ακολουθούν 70% οι πελάτες μας και 30% οι συνάδελφοί μας, που τις ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πόσα βίντεο τη εβδομάδα ανεβάζετε?
Δυστυχώς καταφέρνουμε ένα βίντεο μόνο το μήνα, αλλά σε αυτό καταφέρνουμε και είμαστε πιστές. Μπράβο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό η συνέπεια. Τι περιεχόμενο δημιουργείτε? Δίνουμε συμβουλές στην πελάτησά μας στο πώς θα περιποιείται τα μαλλιά της και μόνη της, αλλά και να επιλέξει το σωστό κομμωτήριο. Έχετε άλλα σχέδια για το τώρα, για το 21? Στο πλάνο μας είναι ένα ταξίδι στο εξωτερικό για να κάνουμε ένα γύρισμα εκεί. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να κατορθώσουμε να το κάνουμε. Η όραμά μας είναι να γίνουμε influencers η γυναίκα σε σχέση με την επαγγελματική περιποίηση των μαλλιών της. Στην ερώτησή της, τι είναι μόδα στα μαλλιά ή πώς μπορεί να τα περιποιηθεί ποιοτικά, θέλουμε να σκέφτεται, ας δούμε τι λένε οι hair experts. Πρώτα θα μπαίνουμε σε εσάς και μετά θα αποφασίζουμε τι θα κάνουμε. Έτσι. Τέλειο, πολύ ωραία συμβουλή. Μαρία, τι κάνεις? Χαιρόμαστε πολύ που μιλάμε με Θεσσαλονίκη. Κι εγώ χαίρομαι. Καλά είμαι. Εσείς πώς είστε? Πολύ καλά. Πες μας λοιπόν, ποια ήταν αυτή η ιδέα? Η ιδέα αυτή ήταν, βασικά προέκυψε από την αγάπη που έχω για τη φύση και τα ταξίδια, σε συνδυασμό με το πάθος που έχω να φροντίζω τους πελάτες μου και να τους περιποιούμε. Και γενικότερα, κάθε φορά που βρίσκομαι μέσα στο barbershop και κάθεται ο πελάτης στην καρέκλα μου, είναι για μένα και για αυτό μια εμπειρία. Όταν κουρεύω ή ξυρίζω, πάντα σκέφτομαι πως ταξιδεύω. Είναι για μένα όλη η διαδικασία ένα ταξίδι, γιατί πάντα σκέφτομαι όμορφα μέρη. Και έτσι μου ήρθε στο μυαλό, λέω, τι καλύτερο από αυτό που έχω στο μυαλό μου κατά τη διάρκεια που δουλεύω, να το κάνω και πράξη, να φύγουμε μακριά από την καρέκλα του barbershop και να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Σε ποια μέρη έχεις πάει για να κάνεις grooming? Έχω πάει στη Βενετία, έχουμε κάνει ένα κούρεμα πάνω σε μια γόνδολα, έχουμε ανέβει πάνω στον Όλυμπο στα 2%, έχουμε κουρέψει μέσα σε βάφρες, πάνω σε μηχανή, σε κάστρο, στη Ρώμη, ή ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Όταν σε βλέπουν οι άλλοι να το κάνεις αυτό, τι σου λένε? Γενικά, είτε έχω κάποια ανταπόκριση εκείνη την ώρα από κάποιους περαστικούς, ενθουσιάζονται. Έχει γενικά αυτή η δράση απίστευτη απήχηση στον κόσμο. Δέχουμε μηνύματα, κάποιες προκλήσεις ότι θα σε πάω σε εκείνο το μέρος, μου δίνουν ιδέες, θέλουμε να το κάνουμε πιο extreme, διαφορετικό. Νομίζω είσαι έτοιμη να κάνεις και extreme κούρεμα. Εννοείται, έχω σκεφτεί και σε ελεύθερη πτώση, γενικά και μέσα στο βυθό μα μπορέσω να κάνω, να κάνω κάτι πιο ιδιαίτερο. Έχω βρει και το μοντέλο, είναι έτοιμος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, έχεις υπέροχη φαντασία. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Κλείνει η ομορφιά, όπως φαίνεται, όχι.